Soul-Hunter. Soul-Hunter. Καλώς ήρθατε στο κανάλι των Retro Video Games, των Vintage Toys και οτιδήποτε άλλο collectible. Είμαι ο Νίκος Console Hunter και σήμερα πάμε να δούμε τα 10-1 αγαπημένα μου Jungle Games που έχουν αφήσει ιστορία στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Είστε έτοιμοι? Πάμε να τα δούμε. Μην ξεχάσετε ένα like και ένα subscribe και ξεκινάμε δυνατά. Μέσα στη ζούγκλα λοιπόν, ακροβάτος ένα κλάδι που είναι έτοιμο να σπάσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ σήμερα είμαι μέσα σε μια wannabe ζούγκλα, ο οποίο δεν ξέρω αν θα πέσουμε μέσα. Κάπου εδώ μας παρακολουθεί και ο Predator σε κάποιο δέντρο και ήθελα λοιπόν να κάνω ένα vlog το οποίο, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια που υπάρχουν σε δάση, σε ζούγκλες και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να σας πω ποια είναι τα αγαπημένα μου Jungle Games. Για να προχωρήσουμε λίγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το νούμερο 11. Στο νούμερο 11 δεν γίνεται να μην είναι ένα παιχνίδι από την πρώιμη μου εποχή σαν gamer και δεν μπορεί να είναι άλλο από το Contra. Το Contra πρώτη φορά το έπαιξα σε arcade κάπου στο 1990 και με εντυπωσίασε το πρωταρχικό του level, το οποίο δεν γίνεται άτομα της ηλικίας μου συν πλην να μην γνωρίζετε αυτό το παιχνίδι και πώς ξεκινάει. Εξάλλου, πέρα από τα arcades και το NES Sport που ξέρουμε οι περισσότεροι σαν Contra, το έχουμε δει στους κλόνους, στα Famiclone. Υπήρχαν πάρα πολλά Famiclone εκείνης εποχής που μας λέγανε, ξέρεις κάτι, παίξε αυτό το παιχνίδι, είναι καλό. Ήταν όντως καλό, φυσικά και ήταν. Το story είναι πολύ απλό. Καταρχήν, να πούμε, το παιχνίδι βγήκε το 1988 στο NES. Παρόλα αυτά υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις. Στην Ευρώπη ήρθε σαν Probotector. Στο εξωτερικό, στην Αμερική βασικά, ήταν βασισμένο και στην Ιαπωνία ως Contra. Το story είναι πολύ απλό. Παίρνει στο μέρος ένα από τους δύο, καθώς είναι και διπλό, είναι co-op το παιχνίδι, από δύο elite μισθοφόρους μιας πολύ συγκεκριμένης στρατιωτικής οργάνωσης που προστατεύει τη γη, ο Billy και ο Lance λοιπόν, και ο σκοπός είναι να αποκαλύψεις μέσα από 8 levels μια alien οντότητα η οποία ελέγχει έναν παραμιλιταριστικό οργανισμό που θέλει να κυριεύσει τη γη. Το πρώτο level είναι σαφώς μέσα στη ζούγκλα και εκεί λοιπόν καλείσαι για πρώτη φορά να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο εμένα προσωπικά σαν παιδί μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί μέτραγε πάρα πολύ η μουσική του, η απλότητα στο gameplay, η δυσκολία του. Έτσι αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα τα παιχνίδια Contra είναι πάρα πολύ δύσκολα, και για να μην ξεφύγουμε και από το Contra, να πάμε στο Probotector που ήταν η ελληνική φάση που ζήσαμε εμείς official στην Ελλάδα, είτε στο Game Boy είτε στο NES. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ έπαιξα το Jungle Level σε Famiclone και στα Arcades, η ζούγκλα ήταν ένα καταπληκτικό μέρος, κάπως σαν αυτήν εδώ. Πραγματικά ήταν πολύ ιδιαίτερο το level. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το βλέπετε εδώ αυτό το level, αλλά δεν πάβει στο παιδικό μου μυαλό να μου είχε κάνει αρκετή εντύπωση όλο αυτό το στήσιμο στην αρχή που ξεκινάς για να ανακαλύψεις μετά μια μυστική βάση και να εσχωρήσεις. Παραλληλισμός του παιχνιδιού λοιπόν ήρθε όταν στα χέρια μου έπαιξα πρώτη φορά το Probotector στο Game Boy, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, απλά αντί για τους δύο μισθοφόρους, τον Billy και τον Lance, αναλαμβάνει το ρόλο ενός droid, το οποίο είναι ο Probotector, και το gameplay, το style είναι το ίδιο. Βέβαια στο Game Boy δεν ξεκινάει σαν ζούγκλα, αλλά έχεις ζούγκλα σε αργότερο level, το οποίο κάνεις climb up προς τα πάνω. Όσοι το έχετε παίξει, το γνωρίζετε. Πάμε στο δεύτερο.
επόμενο παιχνίδι μέσα στη ζούγκλα δεν γίνεται να μην δεν είναι κάποιο άλλο επίσης πολύ δυνατό από εκείνη την εποχή, και φυσικά μιλάμε πάλι για το NES. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Είναι φυσικά το αγαπημένο σε όλους μας, το DuckTales. Βγήκε το 1989 και ήταν πραγματικά ένα από τα πρώτα παιχνίδια που αγόρασα για το NES. Βγήκε και το 1990 σε Game Boy Port, το οποίο και αυτό το είχα και το έχω τσακίσει και στις δύο εκδόσεις, αλλά αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό είναι περισσότερο της πρώτης μου αγάπης, του NES, και συγκεκριμένα το Amazon Level, το οποίο είναι στη ζούγκλα. Τον ρόλο έχουμε πάντα το Scrooge McDuck, που ο σκοπός του είναι να γίνει πιο πλούσιος από το μεγάλο του ανταγωνιστή. Το παιχνίδι δεν είναι γραμμικό, μπορείς να παίξεις τα level σε όποια σειρά θέλεις, και προσωπικά πιστεύω ότι το Amazon level είναι το πρώτο τελευταίο σε δυσκολία, καθώς υπάρχει και ένα replayability μετά για να βρεις όλους τους θησαυρούς. Πραγματικά αγαπημένο κομμάτι στο level εκείνο, ο Scrooge McDuck, πέρα ότι κάνει traversing, πηδάει με τη μαγκουρίτσα του, χτυπάει διάφορα idols κτλ. Υπάρχουν έτσι και ένα πολύ ιδιαίτερο boss που θυμίζει ένα άγαλμα, ας πούμε, βασισμένο στην ιστορία των Ίνκας, και γενικά ήταν μια ανάμνηση πάλι από τη ζούγκλα του Αμαζόνιου, που σαν μικρό παιδί 8 χρονών όταν έπαιζα, 9 χρονών όταν έπαιζα αυτό το παιχνίδι 91-92, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και αξίζει να πούμε ότι στην αρχή του καναλιού έχω κάνει ένα αποκλειστικό review για αυτή την έκδοση, το οποίο αν το χαζέψετε θα δείτε κάτι σαν αυτό. Πλάκα κάνω, εδώ είμαι ήδη σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, αλλά πραγματικά αξίζει να το δείτε αυτό. Ψάξτε στην αρχή του καναλιού DuckTales NES Review και θα καταλάβετε τη μαγεία αυτού του παιχνιδιού. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έβγαλε στο NES και το Part 2, το DuckTales 2, και φυσικά υπήρξε και το 2013 ένα remaster σε PC, σε Wii U και σε PS3, το remaster, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γλυκό, και είναι δύσκολο παιχνίδι να το βρει κάποιος, αλλά πραγματικά πιστέψτε με, αξίζει τόσο πολύ να το βρείτε σαν να βρει κάποιος να παίξει το πρώτο παιχνίδι. Αλήθεια σας λέω, σαν Νίκος Console Hunter, αν δεν έχετε παίξει κανένα από τα δύο παιχνίδια, πραγματικά κάντε το μετά από αυτό το βίντεο. Και πάμε στο νούμερο 9. Το νούμερο 9, ένα παιχνίδι το οποίο έχει αφήσει και αυτό τη δικιά του σφραγίδα, παύλα υπογραφή, στα μυαλά μας ως τότε πιτσιρικάδων gamers. Δεν μπορεί να είναι κάποιο άλλο από ποιο. Φτάσαμε εδώ λοιπόν, σε αυτούς τους ωραίους καταράκτες, σαν αυτούς που υπήρχαν τότε στο παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό? Να γυρίσω και να σας το πω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ήδη. Λοιπόν, τι είναι αυτό, φιδάκι, ένα φιδάκι πέρασε εδώ. Λοιπόν, Master System, 1994, The Lion King. Χαμός μεγάλος με την ταινία τότε. Είχαμε πάει σαν παιδιά να τη δούμε στο σινεμά. Είχε βγει όταν ήμουν εγώ προσωπικά πρώτη γυμνασίου, το 1994, μια ιδιαίτερη ταινία της Disney, η οποία έχει γράψει τη δικιά της ιστορία, και αργότερα βγήκανε και πάρα πολλές άλλες συνέχειες. Το πιο βασικό είναι ότι αυτή η ταινία άφησε και πάρα πολλά video games που βγήκανε σε πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλά ports. Αυτή όμως που εγώ τότε έτυχα να παίξω, γιατί είχα το Master System, ήταν φυσικά αυτή της έκδοσης που είπα. 1995 το έχω πάρει, Δευτέρα Γυμνασίου. Βασικά το έχω πάρει δανεικό από τον ξάδερφό μου, τον Αργύρη και τον Παναγιώτη. Και έχω χαθεί σε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι κάποιος τίτλος που οι συνομήλικοι μου αποκλείεται να μην το έχουν παίξει. Μια πολύ καλή συνεργασία, ειδικότερα τη Sega με Disney και Virgin Interactive, η οποία πραγματικά σάρωνε σε όλα αυτά τα cartoon-based παιχνίδια της Disney. Για κάποιο λόγο η ποιότητά τους έβγαινε και το αποτέλεσμα πολύ πιο δυνατό από την αντίπαλη πλατφόρμα, είτε ήταν το NES, ήταν το Super NES. Και έτσι λοιπόν παίζω αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν είναι εύκολο. Καλά, όχι ότι είναι εύκολο το DuckTales πριν ή το Contra. Σαφώς όλα εκείνα τα action platform παιχνίδια της εποχής είχαν όλα τη δυσκολία τους. Όμως όταν είχες 2-3 παιχνίδια, 4-5 να παίζεις στην κατοχή σου στο κάθε μηχάνημα, αναγκαστικά το μάθαινες, το έπαιζες, το δερμάτιζες, κάτι το οποίο δεν μπορώ να κάνω τώρα καμιά φορά, όποτε αποφασίζω να ξαναπαίξω κάποιο παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει αρκετά levels, τα οποία αν θυμάμαι καλά 10 ή 8, τώρα δεν το πολύ θυμάμαι καλά αυτό, αλλά είναι βασισμένα όλα σε σημεία
της ταινίας με αναφορές, και συγκεκριμένα το Jung level είναι όταν ο Σίμπα παίζει στο level Hakuna Matata, το οποίο είναι έτσι σαν αυτό. Αξίζει δηλαδή να δείξουμε και αυτή την πολύ ωραία λήψη εδώ. Μέσα εδώ κάποια ζωάκια, ψαράκια. Είναι πολύ ωραία εικόνα εδώ και πραγματικά όλο αυτό μου θυμίζει σημεία εκείνου του level του Hakuna Matata. Πολύ όμορφο σχεδιασμένο, Master System στα καλύτερά του, και αξίζει να πούμε ότι η port version για το NES ήταν ουσιαστικά και το τελευταίο licensed παιχνίδι που κυκλοφόρησε για το αγαπημένο μηχάνημα της Nintendo. Στο Master System έχει βγει σε πάρα πολλές εκδόσεις, που φημολογείται ότι η Tech Toy έκδοση, η βραζιλιάνικη, είναι και πατσαρισμένη με κάποια μικρομπαγκάκια που ενοχλούσαν στο κανονικό παιχνίδι και είναι λίγο πιο καθαρό, πιο καλό το gameplay, κάτι που βέβαια που λίγοι το καταλαβαίνουν. Έχει όμως υποθεί σε διάφορα φόρουμ σαν τα χρόνια. Σας προτείνω να το παίξετε, γιατί παιδιά πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Και πάμε στο νούμερο 8. Άλλη μια παιχνιδάρα. Πάμε λίγο στη 16-bit εποχή και φυσικά μιλάμε για τον Donkey Kong στο Super NES. Η παιχνιδάρα ορόσημο της Rare, που άλλαξε την ισορροπία στην Console Wars εποχή, δίνοντας το πάνω χέρι στο Super Nintendo, καθώς μαζί με αυτό και με κάποια άλλα παιχνίδια, Super Metroid, Killer Instinct πάλι της Rare και άλλα, αλλάξαν πολύ την ισορροπία σε εκείνο το Console War, που πραγματικά είμαστε τυχεροί όσοι το ζήσαμε και διαβάζαμε τα περιοδικά, κάναμε την καζούρα στα σχολεία, στις παρέες, στις γειτονιές. Ήταν κάτι πολύ όμορφες εποχές που πραγματικά τα νεότερα παιδιά δεν μπορούν να τη ζήσουν. Όπως και να έχει, πιάνει και βροχή εδώ. Ό,τι πιο ιδανικό για το παιχνίδι, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Δεν θα μιλήσω για τα event στο Μινιόν, το πρόμο της Itochu, που είχα την τύχη να πάω 3 φορές να το δω. Όσοι θέλετε επίσης να δείτε εκείνο το event, υπάρχει πρόμο με τη διαφήμιση του Μινιόν από την Itochu στο κανάλι. Μπορείτε να μπείτε να την τσεκάρετε. Αρχίζουν και πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες. Λοιπόν, ξεκινάει το level με τον φίλο μας τον Donkey σε ένα junk level, που πρακτικά πολλές φορές η πρώτη επαφή είναι αυτή που σου μένει αξέχαστη. Δηλαδή, παρότι το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολλά levels, πολλά secret levels, μια μαγεία, τότε όλα αυτά τα 3D pre-rendered models, οι κακοί, το environment, όλα αυτά το περιβάλλον, δηλαδή ήταν απίστευτα σχεδιασμένα για τις ικανότητες της 16-bit κονσόλας, που θυμάμαι επίσης χαρακτηριστικά τη διαφήμιση να λέει όχι σε adapters, όχι σε CD-ROMs, όχι σε 32-bit, μόνο σε Super Nintendo, και ήταν αλήθεια, καταφέραν κάτι πάρα πολύ δυνατό. Το πρώτο level ξεκινάει στη ζούγκλα, με τον Donkey να κάνει traversing δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, να ανεβαίνει πάνω σε τροπικά δέντρα, να μαζεύει τα γράμματα για να συμπληρώσει τη λέξη Kong κτλ. Να πέφτει και η βροχή, να υπάρχει ένα περίεργο έτσι, ένα εφέ, μια μαγεία που δεν είχες ξανασυναντήσει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, και νομίζω ότι το Donkey Kong ήταν ένα από αυτά τα παιχνίδια ορόσημο που αλλάξανε και το video gaming industry, πως συνέχισε, κάνανε πιο mainstream την κονσόλα, γιατί θέλανε να παίξουν και μεγάλοι με αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα tactical weapon στο χέρι της Nintendo για αυτή την κονσόλα, και το level αυτό με τη ζούγκλα πραγματικά, όπως είπα και πριν, μου έχει μείνει αξέχαστο. Εννοείται ότι στο παιχνίδι υπάρχουν και άλλα levels με τη ζούγκλα, όταν γίνεσαι κερινοκεράκος κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή junk levels, αλλά το πρώτο είναι αυτό που αφήνει πάντα την πρώτη εντύπωση και μένει χαραγμένο για πάντα. Donkey Kong, λοιπόν, Country για το Super Nintendo. Δεν νομίζω ότι δεν το έχετε παίξει κάποιοι. Αν βλέπετε κάποιοι νεότεροι, πραγματικά κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και παίξτε πάνω από γέφυρες, πάνω από δέντρα, σε καταράχτες, ακόμα και στον ουρανό, όπου γουστάρετε, ένα παιχνίδι το οποίο σχεδιάστηκε για να χαρίσει πολλές ώρες ψυχαγωγίας και φυσικά να συνεχιστεί και στο δεύτερο μέρος και στο τρίτο, αλλά φυσικά να βγουν και 3 Game Boy παιχνίδια, τα οποία δεν είναι πανομοιότυπα, είναι διαφορετικά. Και επίσης θυμάμαι στο Game Boy, παρότι το είχα πάρει μετά και για το Super Nintendo, το πήρα εγώ το 1996, το πήρα το Super Nintendo, το πήρα αργά,
Θυμάμαι πρώτα να το παίζω φανατικά στο Game Boy, να σπάω τα μάτια μου κάτω από το σκοτάδι, κάτω από φώτα, να ξημεροβραδιάζομαι για να παίξω αυτό το παιχνίδι που και στο Game Boy ήταν κάτι πολύ διαφορετικό τεχνικά. Είχε γίνει πάρα πολύ δουλειά από την Rare και ήταν φανταστικό. Αρκετά για αυτό το παιχνίδι. Φλιάρισα, αλλά δεν γινότανε. Μπορεί να με λέτε σεγκάκια, αλλά εγώ με Nintendo ξεκίνησα και την Nintendo την αγαπάμε. Εγώ τουλάχιστον, ειδικά στα πρώτα μηχανήματα. Στο νούμερο 7 είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έπαιξα καθυστερημένα, καθώς το 1995 πήρα το Master System. Ίσως όσοι με παρακολουθείτε από παλιά θυμάστε εκείνη την επική στεναχώρια μου στα κάλατα του 1995 που πήγαινα για Mega Drive και έγινε τέλος πάντων ένα λάθος, και όταν πήγα να πάρω το Mega Drive μόλις είχα ανοίξει το Master System και να δώσω τη διαφορά, δεν το πήρε πίσω ο παιχνιδοπόλης και βρέθηκα με τρίτο 8-bit το μηχάνημα μετά από το NES και το Game Boy. Είχα ένα Master System. Εντάξει, ζούγκλα εδώ είναι τέρμα στο κουνούπι. Οπότε εκεί παίζω για πρώτη φορά το Sonic ενσωματωμένο μέσα στο Master System. Παρότι είχα παίξει όλα τα Super Mario και στο NES και στο Game Boy, το Sonic άνοιξε ένα νέο ορίζοντα. Η αλήθεια είναι ότι είχα παίξει πολύ πιο πριν, αρκετά χρόνια δηλαδή πιο πίσω, το 91, σε Mega Drive, σε έναν γνωστό, ούτε καν φίλο, σε μια επίσκεψη σε ένα φιλικό σπίτι που είχαμε πάει κάπου στο Παγκράτη. Εκεί είδα για πρώτη φορά το Mega Drive, που μόλις είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και αυτό το επίσημα από την Zegerton το 91, και είχα πάθει την πλάκα μου με το Sonic. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε έρθει bundle. Τέλος πάντων, τι να πούμε για το Sonic στο Mega Drive, απίστευτο. Και όταν είδα το Sonic στο Master System, παρότι είχα πάλι πάρει ένα 8-bit μηχάνημα, πραγματικά, παιδιά, ήταν μια τρομερή εμπειρία. Πολύ αγαπημένο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Διαφορετικό, ήταν το ανάποδο του Mario. Αυτή είναι η έννοια του Sonic, να είναι το αντίθετο από τον Super Mario. Έτσι λοιπόν, το τρίτο level, το Jungle level, ήταν ένα πολύ ωραίο σχεδιασμένο για τις δυνατότητες του μηχανήματος level, με τα κλασικά τα τρία acts, 1-2, και το τρίτο που είναι το boss fight, που ο Robotnik είσαι σε μια ράμπα και σου πετάει με το διαστημοβλιάκι του βόμβες, πρέπει να αποφύγεις πολύ εύκολα, από τα πιο εύκολα νομίζω boss fights σε Sonic παιχνίδι. Και πάντα μου έκανε εντύπωση έτσι το πόσο ωραίο ήταν η διαφορά, οι καταράκτες που τρέχαν τα νερά στη ζούγκλα. Είναι το μοναδικό Sonic που έχει upward platforming, δηλαδή το level, ειδικά στο Act 2, συνεχίζει προς τα πάνω, όπως είχε γίνει και σε ένα άλλο level λίγο πιο πριν. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει απομνημονευτεί μέσα μου το jungle στοιχείο και το θεωρώ από τα πολύ αγαπημένα. Sonic λοιπόν, Master System, 1991, πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 6, ένα παιχνίδι πολύ ψαγμένο με ζούγκλα, με το element του stealth σε κάποια σημεία, βγάζοντας ζωώδια ένστικτα στο gameplay. Τι να πω, ένα τρομερό shooter για την εποχή του που βγήκε στο PC και αργότερα ακολούθησε σε πολλά ports, σε κονσόλες, έβγαλε πάρα πολλά expansions, έβγαλε αρκετές συνέχειες και μιλάμε για το Far Cry στο PC 2004, Ubisoft, CryEngine. Τι άλλο θες για εκείνη την εποχή, shooter, τα shooter τότε μεσουρανούσανε γενικά. Ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι, όπως και το Black της Electronic Arts που ήταν εκεί στην ίδια εποχή, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του σαν shooting game. Παίρνει το ρόλο του Jack Carver, ενός μισθοφόρου, ας το πούμε έτσι, όχι ακριβώς μισθοφόρος, έναν πρώην οικά που κάνει εκεί τις δουλίτσες του σε ένα τυπικό νησί εκεί στην
μικρονησία το λέει, είναι φιουτουριστικό κτλ. Anyway, όπως και να έχει, μέχρι που ανακαλύπτει ότι στο νησί το αποκαλύπτει μια τύπισσα ότι υπάρχει ένα μυστικό παραπέτασμα από τον Dr. Krieger, ο οποίος έχει ανακαλύψει ένα σιρόπι το οποίο δίνει και ξυπνάει ζωώδη ένστικτα σε αυτόν που θα το πιει, με αποτέλεσμα αυτή τη συνταγή, αυτή τη φόρμουλα να την πουλήσουν σε παραστρατητικές οργανώσεις σαν ένα βιολογικό όπλο τύπου όπως, όπως την Umbrella, αυτά που έκανε η Umbrella. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει και στη συνέχεια εξελίχθηκε πάρα πολύ. Ας πούμε, στα επόμενα οι παίχτες κουραζόντουσαν, κολλάγανε στην αρχή του παιχνιδιού μαλάρια, διάφορα τέτοια θέματα. Και έχει το στοιχείο ότι εκτός ότι είναι shooter, μπορείς και εσύ κάποια στιγμή να πάρεις αυτό το σιρόπι και να σου ξυπνήσει τα feral abilities, δηλαδή την όσφρηση όπου μπορείς να βλέπεις τους εχθρούς, αυξημένη ταχύτητα σαν να είσαι, ας πούμε, ένα jaguar για να τρέχει μέσα στη ζούγκλα, δύναμη κτλ. Ήταν ένα ωραίο add-on στο gameplay αυτού του παιχνιδιού, το οποίο νομίζω πολύ το κουστάραμε. Στη συνέχεια το ίδιο το παιχνίδι το έπαιξα το 2005 στο Xbox, που είναι η μόνη κονσόλα που το πρώτο τότε έκανε port. Δηλαδή ήταν να βγει και PS2 και GameCube, αλλά δεν προχώρησε δυστυχώς. Και παρότι το Xbox ήταν powerhouse στα γραφικά, έχει αυτό το port, το οποίο όμως είναι πρακτικά υποδιέστερο από την έκδοση του PC λόγω του limitation στο hardware κτλ. Παρ' όλα αυτά, στο PC να πούμε ότι λέγεται Far Cry Instincts, και έχοντας τερματίσει τότε φανατικά και τις δύο εκδόσεις αυτές, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ωραία η έκδοση του PC, αλλά δεν υπολείπεται σε ευχαρίστηση σε δράση του gameplay και η έκδοση του Xbox. Έβγαλε αρκετές λοιπόν, όπως είπα και πριν, συνέχειες. Εγώ είναι η αλήθεια ότι το έχω αφήσει στο 3 το Far Cry. Δεν έδωσα την ευκαιρία στο 4 ή στο 5 και τα λοιπά και στο 6, γιατί εκεί κάπως το έχασε, το ξέρετε οι περισσότεροι αυτά. Τα έχω τα παιχνίδια σαν backlog, αλλά επειδή μετά έγιναν ακόμα πιο open world based, δεν τα έχω λόγω χρόνου εξερευνήσει. Ίσως όμως μετά από αυτό το βίντεο, τώρα που θυμήθηκα λίγο τις περιπέτειες που έχω ζήσει πριν 20 χρόνια με τον κύριο Carver, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, μόλις επιστρέψω τις διακοπές, να βάλω κανένα Far Cry 4, 5 κτλ. Φεύγουμε και πάμε στο επόμενο. Εδώ βλέπουμε κάποιες πατημασιές, μάλλον βελοσιράπτορα είναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι από βελοσιράπτορα. Ας πάμε εδώ, μήπως και τους βρούμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο, να μιλάω λίγο πιο σιγά, γιατί μπορεί να με ακούσει κανένας ράπτορ και να μην μείνει ούτε νύχι όρθιο. Λοιπόν, Jurassic Park, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι για το νούμερο 5 στο Jurassic Park σαν επιλογή δυσκολεύτηκα πολύ να αποφασίσω αν θα ήταν η 8-bit εκδοχή του ή 16-bit. Η 8-bit είναι μια φάση παιχνιδιού στο Master System που πραγματικά και στο Game Boy τα έχω κάψει. Και όταν λέμε τα έχω κάψει, όταν το Jurassic Park είναι η αγαπημένη μου ταινία, είναι το νούμερο 1 της αγαπημένης μου ταινίας. Το top 3 αγαπημένων μου ταινιών είναι Jurassic Park, Indiana Jones, τελευταία σταυροφορία και το Batman Returns. Έτσι λοιπόν το Jurassic Park ως νούμερο 1 έχει ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε μένα. Στην παιδική μου ηλικία, τότε που βγήκε, 1993, Steven Spielberg, Hamblin κτλ. Πολλά παιχνίδια,
μεγάλη μόδα, μεγάλο hype. Πέρσι, ειδικά για τα 30 χρόνια, λύσαξα να αγοράζω ό,τι collectible σχεδόν βρήκα διαθέσιμο. Πολλά βέβαια δεν ήρθαν καν Ευρώπη. Ας πούμε τα Lego, πήρα και τα 6 που έβγαλε, τα επαιτειακά set. Όπως και να έχει, επέλεξα τη 16-bit εκδοχή. Γιατί? Γιατί ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά μας τρέλανε. Όπως είπα, είχε βγει σε πάρα πολλά ports. Τώρα το μεταξύ βγαίνουμε σε ένα ξέφωτο, σαν αυτό που ο τυρανόσαυρος βγαίνει και κάνει ντου στον καλύμημο. Και εγώ πρέπει να κρυφτώ σε κανένα δέντρο για να μην μου βγει. Anyway, η Mega Drive έκδοση έχει μια μαγεία, όπως και οι επόμενες. Δηλαδή και το Rampage Edition, που σκοτώνει, είναι απίστευτο στην κυριολεξία. Πέφτει και λίγο βροχούλα. Είμαστε στο Island Nublar εδώ. Βλέπετε εκεί, έρχεται τώρα η τροπική καταιγίδα, που σε λίγο δεν θα μείνει ρεύμα και θα βγουν όλοι οι δεινόσαυροι, θα ξεχυθούν εδώ. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σου έδωσε την επιλογή συγκριτικά με το Super Nintendo, την έκδοση του Super Nintendo. Μπορούσες εκτός από τον Grant να παίξεις και με έναν Velociraptora. Κάτι το οποίο ήταν ένα ωραίο future, ήταν μια... κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, μια διαφορά. Τα levels είναι διαφορετικά, είναι πιο μειωμένα. Είναι, αν θυμάμαι καλά, 7 για τον Grant, 5 για τον Raptora. Ο σκοπός του Grant είναι να ακολουθήσει τα μονοπάτια μέσα από τη ζούγκλα με σκοπό να φτάσει στο Visitor Center και να αποδράσει εκεί από το νησί με ελικόπτερο. Ο σκοπός του Raptora είναι να αποφύγει το security, τους φύλακες του πάρκου, με απότερο σκοπό να νικήσει τον μεγάλο του αντίπαλο, που κατανοεί ότι είναι ο Grant. Ωραίο story. Πολύ βασικό είναι ότι για πρώτη φορά λένε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο μπορούσε, film based, μεταφορά δηλαδή ταινίας σε video game, είναι το πρώτο παιχνίδι που μπορούσες να παίξεις και με τον κακό. Που ο κακός είναι ο Raptor στην προκειμένη περίπτωση. Τα γραφικά του παιχνιδιού έχουν μια μαγεία. Έχουν, πώς να σας το πω, πόσο τον Donkey Kong όταν βγήκε είδες κάτι διαφορετικό και γούσταρες και πορώθηκες. Το ίδιο πιστεύω για το Jurassic Park. Και απορώ με όλη αυτή την πόρωση που με διακατέχει με το Jurassic Park, πώς δεν έχω κάνει review και δεν έχω ασχοληθεί με τα παιχνίδια του Jurassic Park για το Mega Drive, που μου φαίνεται ότι πάλι μετά από αυτό το βίντεο θα ασχοληθώ για να κάνω κάποιο τέτοιο content, να γουστάρω και εγώ και να γουστάρετε και εσείς παράλληλα. Που λέτε τα γραφικά είχαν κάτι το διαφορετικό, ρε παιδί μου, είχαν μια ομορφιά, είχαν έναν πολύ καλό σχεδιασμό, γενικά πήρε πάρα πολύ μεγάλες βαθμολογίες και κριτικές. Δεν ήταν τυχαίο, σίγουρα πέσανε πάρα πολλά λεφτά στην παραγωγή αυτού του τίτλου. Υπάρχουν levels τα οποία, ας πούμε το Volcano level, δεν έχει υπάρξει ούτε στο film, αλλά ούτε και στην νουβέλα του Michael Crichton. Υπάρχει level με τη βάρκα, το οποίο υπάρχει στη νουβέλα, στο βιβλίο, αλλά δεν υπήρξε στο film. Αυτό το κράμα, το mashup, δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο δεν νομίζω να μην το έχετε παίξει. Εντάξει, ίσως κάποιοι να μην το έχετε παίξει, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να το κάνετε. Γιατί το παιχνίδι του Super Nintendo, της Ocean, με μουσικάρες και αυτό επίσης, το έχω πει και κάπου αλλού πριν κάποιο διάστημα, δεν το έχω τερματίσει. Δεν το είχα μικρός, το είχα παίξει για λίγο κάπου. Το έχω αρκετά χρόνια συλλογή μου, κοντά δεκαετία, και δεν το έχω τερματίσει, παιδιά. Παρότι είναι πολύ close το top-down view, το διαγώνιο, με την έκδοση του Game Boy, την οποία την λατρεύω, είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά έχει σημαδεύσει την παιδική μου ψυχή. Κοιμόμουν μαζί με την κασέτα και το Game Boy, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε. Ίσως κάποιοι έχετε κάποια αντίστοιχα feelings με αυτό που θα περιγράψω. Όλη σου η παιδικότητα, η φαντασία σου,
η πόρωση και η αγάπη για κάτι να διοχετεύεται σε ένα cartridge. Εμένα ήταν το Jurassic Park. Όλη αυτή λοιπόν η αγάπη υπήρχε τότε στην κασετούλα του Game Boy που είχα. Και γι' αυτό, όπως σας είπα λοιπόν, ήμουν έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου παιδί και πραγματικά κοιμούνα μαζί με αυτό το παιχνίδι. Ωραίες εποχές, ωραίες αναμνήσεις. Και παρότι είχα το NES, δεν έτυχε να πάρω το port για το NES, το οποίο ουσιαστικά είναι το ίδιο έγχρωμο. Άρα, όταν κάποιος γουστάρει πάρα πολύ την έκδοση του Game Boy, πιστεύω ότι θα δει την απόλυτη πόρωση και στο NES. Και δυστυχώς δεν το έχω αυτό το παιχνίδι. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να το βρω SIB. Στην Ελλάδα δεν το έχω δει ποτέ. Τότε ίσως να το είχα δει σε κάποιο μαγαζί, αλλά επειδή είχα του Game Boy την έκδοση και του Master System πιο μετά, δεν είχε τύχει να την πάρω. Είναι ένα παιχνίδι που θέλω να πάρω. Μου λείπουν 3 ή 4 παιχνίδια για να έχω όλα τα Jurassic Park που έχουν βγει σε όλες τις κονσόλες. Αυτό είναι ένα από αυτά, του NES. Το ψάχνω. Κάποια στιγμή πρέπει να το είχαμε λύσει. Πρέπει να το πάρω αυτό το παιχνίδι και να το κάνω για μια ωραία παρουσίαση. Οπότε, του Super Nintendo η έκδοση ήταν μια πιο ωραία 16-bit εκδοχή, η οποία είχε και first person view. Όσοι το έχετε παίξει, ξέρετε, αλλά είχε μια περίεργη δυσκολία. Βέβαια, εντάξει, άμα δεν κάτσεις τώρα να ασχοληθείς και μαζί του, okay, δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη. Ωραία η βροχούλα τώρα εδώ που πέφτει. Πραγματικά νομίζω τώρα ότι είμαι όντως στην νήσο Νουμπλάρ. Γεφυράκι εδώ από κάτω, θα βγει από εκεί μέσα κανένας δηλοφόσαυρος, θα φάγαμε μια ροχάλα στη μούρη, θα γουστάρουμε. Οπότε, το παιχνίδι του Mega Drive ήταν το απόλυτο για εκείνη την εποχή, που πιστεύω ήταν σάρωσε όλα. Το Rampage Edition ήταν η απάντηση στο Operation Chaos, το δεύτερο παιχνίδι του Super Nintendo, το οποίο δεν ακολουθεί ούτε νουβέλα ούτε τίποτα. Παίρνεις το ρόλο ενός μισθοφόρου της Σίντζεν που προσπαθείς να κάνεις διάφορες δουλειές στο νησί. Το Rampage Edition ήταν και αυτό κάτι πάλι με player select Raptor ή Grand. Πολύ ωραία physics, smooth κίνηση στους χαρακτήρες όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά επειδή έχω κάνει πολύ μεγάλη παρένθεση γενικά, θέλω να πω και να κλείσω ότι το πρώτο παιχνίδι αυτό του Mega Drive, το Jurassic Park, θεωρώ ότι είναι ένα τρομερό, είναι ένα τρομερό παιχνίδι, πολύ όμορφο. Ακολουθά και το σενάριο της ταινίας και του βιβλίου και με δικές του πινελιές για διαφοροποίηση. Είναι κάτι το οποίο δίνει ευχάριστο gameplay και πραγματικά τα σπάει. Ζούγκλα μέσα, τέλος, το πρώτο level είναι ο Grant που προσπαθεί να φύγει από το χαλασμένο του Jeep Wrangler. Που έχει χτυπηθεί, προσπαθεί να δραπετεύσει μέσα από τη ζούγκλα, να βρει έτσι πιο higher ground κτλ. Και όλο λοιπόν αυτό το level μέσα στη ζούγκλα, φτάνοντας δηλαδή στο ρεζουμέ αυτού του σημερινού επεισοδίου, τη ζούγκλα, είναι πολύ όμορφο. Πηδάει σε βράχια, σκαρφαλώνει, σε δέντρα, υπάρχουν αγκάθια, υπάρχουν δεινόσαυροι κρυμμένοι μέσα στα δέντρα, τρικεράτοπες κάνουν charge πάνω σου, είναι πάρα πολύ όμορφο. Όπως είπα και στην αρχή, δυσκολεύτηκα να διαλέξω την 8-bit εκδοχή του, γιατί και αυτό φυσικά έχει ζούγκλα σε αρκετά σημεία στο Master System, αλλά νομίζω ότι όταν είχα δει το 16-bit και συγκεκριμένα το είχα δει στο Μινιόν, που αλλού ήταν μεγάλο demo house το Μινιόν, με τις καμπίνες της Zegetron ή τα SNES stands και τα λοιπά, για να παίξει ένα παιχνίδι πολύ πριν αποκτήσεις και αυτή την κονσόλα. Jurassic Park Mega Drive 1993, απίστευτο παιχνίδι της χρυσής 16-bit της εποχής. Και πάμε στο νούμερο 4. Νούμερο 4. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το οποίο έχει την πλάκα του και έχει και μια ωραία ιστορία που θα ήθελα έτσι να σας πω. Νέο μονοπάτι μέσα στη ζούγκλα, στα μέρη του Turok. Λοιπόν, Turok, Dinosaur Hunter. Πρώτο παιχνίδι Nintendo 64 και
PC, κλασικά περίπου το 97 και 98. Δεν το είχα παίξει. Το είχα δει στα περιοδικά. Τύπου Games, Game Pro για την έκδοση του 64. Δεν είχα ασχοληθεί ούτε PC τότε. 1999 παίρνω το πρώτο μου PC. Πλάτο Pentium Celeron στα 366 με μια Diamond. Κάρτα γραφικών σε slot, όχι on board δηλαδή, δεν υπήρχαν on board τότε κάρτες γραφικών νομίζω. Και έχω πάρει το PC, έχω τρελαθεί και λέω τώρα θα παίξω την παιχνιδάρα την καινούργια. Ποια ήταν αυτή η παιχνιδάρα καινούργια? Ήταν το Turok 2, το Seeds of Evil, το οποίο είχε βγει το 1998 σε PC, συγγνώμη, στο 1964, και το 1999 βγήκε στο PC, στα μέσα της χρονιάς περίπου. Και επειδή τότε και εγώ στα μέσα της χρονιάς πήρα λοιπόν το πρώτο μου PC, μόλις έμαθα μόνος μου τα βασικά και μετά από πολύ διάβασμα σε περιοδικά όπως RAM, chip, computer για όλους, πάω και το αγοράζω από ένα φιλαράκι, το Δημήτρη τον Καρνέζο από την Κράβα, και μου γράφει λοιπόν αυτή την παιχνιδάρα. Κοιτάξτε παιδιά εδώ το οποίο. Έτσι λοιπόν παίρνω εγώ το Turok, πάω σπίτι, πάω να το βάλω, κάνω install, πάω το κρακάρω, είχε μέσα και το crack, πατάω play, βλέπω το μενού, μπαίνω sync player, ξεκινάει το παιχνίδι και δείχνει το intro. Και όλα σέρνονται σε βαθμό που δεν πάει άλλο δηλαδή, σε απελπιστικό βαθμό. Και λέω, έχει κάποιο πρόβλημα το CD. Παίρνω τηλέφωνο το συμμαθητή, του λέω το και το. Έξ, μου λέει 3D Accelerator στο νέο σου PC. Λέω, τι είναι αυτό? Έξ, μου λέει κάρτα γραφικών με 3D chip να μπορεί να τρέξει. Λέω, δεν γνωρίζω, πρέπει να το ψάξω. Και μπαίνω στην πρώτη σύνδεση, την Hellas Online που είχα τότε ίντερνετ, που ήταν δώρο για 3 μήνες με την αγορά του PC, το modem τους κλασικούς θορύβους, και αρχίζω και γκουγκλάρω και συνειδητοποιώ ότι αυτή η κάρτα, η Diamond λοιπόν που είχα μέσα, δεν είχε 3D επί ταχυντή. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσα να απολαύσω αυτό το παιχνίδι και όλα τα άλλα που ήξερα ότι θα ερχόντουσαν, όπως Half-Life, Quake 3 Arena, και μην τα πολυλογούμε, πάρα πολλά shooters και παιχνίδια. Τι κάνω λοιπόν? Πάω, κλαίγομαι στη μάνα μου και πάμε και σκάμε 60 ή 50 χιλιάδες δραχμές, νομίζω 50 ήτανε, και παίρνω την Diamond, τη Viper, την 550, την DNT. Όλα αυτά τώρα μέσα σε 2 μέρες. Και τη βάζω μόνος μου, γιατί ήμουν σε φάση να μαθαίνω πώς δουλεύει όλη αυτή η ιστορία. Τη βάζω και επιτέλους το παιχνίδι ξεκινάει. Κάνοντας αυτό τον πρόλογο, πάμε τώρα λίγο στο setup εδώ, το jungle, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι παραμένει ένα από τα πολύ αγαπημένα μου στη φάση first person shooter. Έτσι, Iguana εταιρεία μαζί με Acclaim. Έφυγε εδώ μια πέτρα, βλέπει τώρα λίγο να πατήσω εδώ, έχω χαιρετήσει. Κάτω υπάρχει καταράκτης, ποτάμι κτλ. Μπροστά να πω ότι είναι η γυναίκα μου με το παιδί. Πολύ extreme φάση. Anyway, ας μιλήσουμε λίγο εδώ με αυτό το πλάνο, το ωραίο. Και στο 1964 το έχω πολύ μεταγενέστερα. Το αγόρασα, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια. Εντάξει, το έχω δείξει και λίγο στο κανάλι. Δεν μπορώ να παίξω, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Στο PC όμως ήταν πάρα πολύ καλό. Τότε μου άνοιξε ένας νέος ορίζοντας, δηλαδή αυτόν τον 3D Accelerated First Person Shooters. Παίρνει στο ρόλο του Joshua, ενός Ινδιάνου Tech Master, ξέρω εγώ, ο οποίος μπορεί να χειριστεί πάρα πολλά όπλα, από τόξα, συμβατικά τόξα, καραμπίνες, όπλα, πιστόλια,
και αργότερα βρίσκεις πάρα πολλά ενδιαφέροντα όπλα, όπως το Cerebral Bore, κάπως έτσι λεγότανε, το οποίο ήταν ένα high-tech όπλο των Alien που φεύγει και το βλήμα βιδώνεται στο κεφάλι του αντιπάλου, πάει μόνο στο κεφάλι και το ανατινάζει και το sky, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, σφλατεριά ωραία, και συνεχίζοντας στο μονοπάτι, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι 6 τεράστια levels που πραγματικά θυμάμαι να κάνω εβδομάδες ή σίγουρα 2 εβδομάδες ή ίσως το έπαιζα αργά, έπαιζα λίγο-λίγο για να μην τελειώσει αυτό το αριστούργημα στα δικά μου μάτια. 6 μεγάλα levels λοιπόν που προσπαθείς να σώσεις τον πολιτισμό σου από εισβολή εξωγήινων που θέλουν να πάρουν τα totems, θέλουν να πάρουν τέλος πάντων 1000-2 να κυριαρχήσουν και εσύ σαν ο πιο δυνατός μαχητής αυτής της συνδυάνικης παύλα tech φυλής, ο σκοπός είναι να τους αποτρέψεις. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα περιβάλλοντα, στο παιχνίδι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να κολυμπήσεις, να ανέβεις σκάλες, να κάνεις, να ράνεις. Δηλαδή, είχε μια ωραία ομορφιά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ γρήγορο, εντυπωσιακή εχθρή. Στο τέλος του κάθε level, αν θυμάμαι καλά, στα πρώτα 3 πρέπει να προστατεύσεις τα totem και στα υπόλοιπα να νικήσεις τα boss. Και σε κάποιο level νομίζω πρέπει να κάνεις και τα 2 ταυτόχρονα. Και το νόημα είναι ότι είσαι σε μια μόνιμη έτσι τέτοια κατάσταση, σαν αυτήν εδώ που βλέπετε, και πολεμάς και δεινόσαυρους και εξωγήινους. Φοβερό παιχνίδι. Φοβερό, και αυτή η ιστορία που σας είπα στον πρόλογο ήταν τέτοια που πάντα θα το μνημονεύω αυτό, ότι πήγα να παίξω μια Talk of the Town παιχνιδάρα και όταν το έβαλα στο PC δεν έπαιζα και αναγκάστηκα λοιπόν να πάρω κάρτα γραφικών. Αυτά για το νούμερο 4. Turok, Seeds of Evil, 1999, PC, 1998, Nintendo 64. Εγώ όπως σας είπα έπαιξα την έκδοση για PC και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο νούμερο 3. Dylan! You son of a bitch! You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι η συνέχεια
από αυτό που έζησα με το Turok 2 Seeds of Evil. Μιλάμε πάντα πάλι για PC. Μιλάμε την ίδια χρονιά, 1999. Έχω ήδη τερματίσει αυτό το παιχνίδι, το Turok, μετά τις Πανελλήνιες και ψάχνουμε για κάτι άλλο, για μια εμπειρία ακόμα δυνατή σε shooter. Και προσγειώνεται η παιχνιδάρα Alien vs Predator της Rebellion μόνο για PC. Καλοκαίρι του 1999, έχουμε πάθει σοκ. Είμαι ήδη φαν και περισσότερη της ηλικίας μου αυτής της κουλτούρας με Alien, κυνηγούς κτλ. Sky λοιπόν, το αγοράζω. Το αγοράζω, δεν το αντιγράφω. Και δεν έχω δυστυχώς το Big Box, το έχω μόνο σκέτα τα CD πια. Και αυτό το παιχνίδι σου δίνει την επιλογή να παίξεις, παρότι λέγεται Alien vs Predator, σου δίνει την επιλογή και να παίξεις και με τους Colonial Marines. Έτσι λοιπόν, τρεις χαρακτήρες, τρεις διαφορετικές ιστορίες. Η ζούγκλα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στις περιπτώσεις του Marine και του κυνηγού. Αυτό που είναι ωραίο είναι ότι το παιχνίδι αυτό συνδυάζει στοιχεία από τις ταινίες. Δηλαδή έχει ένα φοβερό crossover. Ας πούμε, θυμάμαι ότι το Alien, όταν ξεκινάς το campaign του Alien, προσπαθείς να υπερασπιστείς το Hive, τη φωλιά της Manas Alien κτλ. Με τα αυγά από τους Marines που έρχονται και μετά ο σκοπός σου είναι να μπεις κρυφά στο σκάφος τους, το Ferrarco, γνωστό από την ταινία Aliens, και μετά όταν θα γίνει και το self-destruct, να δραπετεύσεις στο τέλος από το escape pod. Ο κυνηγός έχει ένα κλασικό story ότι ήρθε η ώρα να αποδείξει στους ανώτερός του την αξία του και να κατέβει σε hunting ground στο συγκεκριμένο πλανήτη και να πάρει τρόπαια από τους πιο δυνατούς, οι οποίοι μπορεί να είναι και οι άνθρωποι και τα alien. Και ο Marine, ο σκοπός του είναι να κάνει λοιπόν όλη αυτή την ιστορία και να μπορέσει να τραβήξει τα φώτα γενικά μακριά από όλη αυτή την κατάσταση κτλ. Ξεκίναγα το παιχνίδι, είχα πάθει σοκ. Λέω, αν είναι δυνατόν, παίζω first person shooter με τον κυνηγό. Τα γραφικά ήταν πάρα πολύ δυνατά για την εποχή, με όλες αυτές τις υφές και με το 3D accelerator που λέμε πριν από την κάρτα γραφικών που είχα αγοράσει. Θυμάμαι να παίζω το παιχνίδι με ακουστικά, γιατί είχε ακόμα πιο κλειστοφοβικό μοτίβο η θόρυβη στη ζούγκλα, να ακούς ας πούμε ειδικά όταν παίζεις με τον Marine, να ακούς τον κυνηγό να κάνει αυτό το κροτάλισμα του ήχου του. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά ήταν απίστευτη και αυτό το παιχνίδι ήταν σαφώς πιο όμορφη εμπειρία από το περασμένο, το Turok, το Seeds of Evil, και έφτασα σε ένα σημείο να λέω τι παιχνιδάρες θέ μου παίζω στο PC που δεν έχω καταφέρει να ζήσω στην κονσόλα, στις κονσόλες τα περασμένα χρόνια. Άρα τότε το PC σαφώς ήταν και powerhouse, είχε ξεκινήσει ήδη αρχιτεκτονική, η ανοιχτή αρχιτεκτονική, να χτίζεις και να φτιάχνεις κάτι στα μέτρα σου, τα πρώτα δηλαδή customizable PC που δεν ήταν κλειστά, όπως οι παλιότερες εποχές με πολύ μικρές επεμβάσεις μόνο στη RAM, ας πούμε, που μπορούσες να κάνεις κτλ. Και αυτό ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά που τι να πω, δεν έχω λόγια. Σαφώς μπορείτε να το παίξετε κάποιοι σε PC και να πούμε ότι βγήκε και η συνέχεια, το Alien vs Predator 2, από την Monolith, το πήρε άλλη εταιρεία, εντάξει, ίδιο concept. Εννοείται και αυτό το πήρα, το έπαιξα την... Ήτανε, νομίζω, 2 χρόνια μετά πρέπει να βγήκε, γιατί υπήρξε ένα διάστημα, και εννοείται το πήρα πρώτη στιγμή και αυτό, αλλά το σοκ, την πόρωση του πρώτου τίτλου δεν μου την έδωσε. Εδώ κάτι ακούω τώρα. Τον είδατε? Λοιπόν, φυλάκια, φεύγω. Και φτάνουμε στο νούμερο 2. Την γλίδωσα τον κυνηγό. Το νούμερο 2 είχα ένα debate για το ποιο θα είναι.
η αρχική σκέψη ήταν το Tomb Raider 3, το οποίο επίσης το έπαιξα όταν είχε βγει το 1999 στο PlayStation, το ίδιο καλοκαίρι με τα παιχνίδια που σας έχω προαναφέρει. Πραγματικά εκείνο το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία. Ή τώρα που το θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να το έπαιξα το 2001, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Θα δω πότε βγήκε. Οπότε όταν βγήκε, τότε το έπαιξα. Λοιπόν, ήμουν ανάμεσα στο Tomb Raider 3, καθώς είχε πολύ έντονο το στοιχείο της ζούγκλας και ήταν και ουσιαστικά το πρώτο Tomb Raider που έκατσα να ασχοληθώ με τα μπούνια. Το ένα στο PC πραγματικά δεν το τερμάτισα ποτέ, το άφησα ή το χάζευα σε φίλους που το παίζανε σπίτι τους. Το 2, όσοι θυμάστε, το PlayStation Magazine είχε βγάλει εκείνο το demo και να τα Χριστούγεννα του 98 ήταν, νομίζω το 98, που τότε είδαμε το Tomb Raider 2 που ξεκινάει η Λάρα να πέφτει εκεί στο σινικό τείχος και wow, ήταν ωραίο, ήταν ωραία φάση. Και παρόλα αυτά επίσης δεν τερμάτισα εκείνο το παιχνίδι τότε, το τερμάτισα πολύ αργότερα. Ιστεί εδώ. Αυτό όμως λοιπόν που πήρε τη θέση, έκλεψε τη σειρά, ήτανε το Shadow of the Tomb Raider. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο τα έπαιξα ψιλομαζεμένα μέσα σε ένα εξάμηνο, και αυτό γιατί με πόρωσε ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δελφίνης. Μου έλεγε, παίξε μου λέει το Tomb Raider που είχε βγει στο Xbox 360, στο PS4 κτλ. Και ήταν ένα και καλά σαν reboot. Παίξε το μου λέει, έχει βγει σε remaster μου λέει. Πάρ' το μου λέει στο PS4, είχα και το One το X. Μου λέει, πάρ' το μου λέει εκεί, θα γουστάρεις. Το παίρνω, πορώνομαι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Του λέω μετά Γιαννάρα, εντάξει είχες δίκιο, πολύ δυνατό το παιχνίδι αυτό. Πάμε μου λέει, ναι μου λέει πάρε το επόμενο. Πάμε μου λέει. Παίρνω το επόμενο, Rise of the Tomb Raider. Φοβερό παιχνίδι και αυτό. Με πόρωσε πάρα πολύ γιατί είχε και τα στοιχεία μέσα από την Κωνσταντινούπολη και τη μυστική πόλη μετά που υπήρξε μέσα στα βάθη της Συρίας. Φοβερό story, τρομερό παιχνίδι. Εδώ σας δίνω λίγα πλάνα, εικόνες. Εγώ και ο Δούσης να πούμε, τι βιντεάρας έχω φτιάξει να πούμε εδώ μες στη φύση. Απίστευτο βίντεο, έτσι, τρελή ιδέα. Και πάμε στο τρίτο και τελευταίο installment αυτής της σειράς, το Shadow of the Tomb Raider, το οποίο πρακτικά, πάμε λίγο έτσι και από μπροστά, να περάσουμε εδώ, το οποίο 2018, το τέλος της τριλογίας αυτής. Η Λάρα πιστεύω στα καλύτερά της. Και για να δω που θα πάμε, πάμε εδώ. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται στην Λατινική Αμερική, μέσα σε ζούγκλα. Πολύ έντονο το στοιχείο της ζούγκλας. Μισό. Πολύ έντονο το στοιχείο αυτό. Η Λάρα έχει νέα κόλπα στο τσεπάκι της και αυτά είναι το stealth. Δώσανε πολύ ωραία έμφαση στο stealth, με το οποίο μπορείς πρακτικά να μπαίνεις μέσα σε πρασινάδες, όπως εδώ. Βέβαια εδώ δεν έχει τόσο έντονη πρασινάδα να μπω, γιατί να μπω μπορεί να βγει κανένα φίδι να μου στο κόλλο. Και το πιο φοβερό στοιχείο του stealth ήταν που έμπαινε μέσα στη λάσπη και γινόταν ένα. Εντάξει, αυτό ήταν τρομερό. Μου θύμιζε λίγο το Schwarzenegger στον κυνηγό του 1987. Πολύ smooth παιχνίδι,
Είχαν φτιάξει και το barter system που μπορούσες να αγοράσεις όπλα, να κάνεις αναβαθμίσεις και όλα αυτά με materials που έβρισκες, ξεκλείδωνες rewards. Ένα τρομερό παιχνίδι γιατί εξελίσσεται και σε μια περιοχή της Αμερικής που μετά την Αίγυπτο και τις πυραμίδες και όλη την Αίγυπτο σχεδόν που όργωσα για 8-9 μέρες, ένα επόμενο ταξίδι και όνειρο ζωής είναι, παιδιά, γενικά να πάω Μάγια Ίνκας. Πιο μεγάλο όνειρο είναι να πάω Machu Picchu, anyway, Stairs of Death και τα λοιπά εκεί. Έχουμε χρόνια μέχρι τότε να γίνει αυτό. Όπως και να έχει, εξελίσσεται λοιπόν σε ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ τοπογραφικά και η ιστορία αυτή με τους Μάγια. Η ιστορία είναι πολύ δυνατή. Η Λάρα προσπαθεί να αποτρέψει την οργάνωση, την Trinity, η οποία έχει ξεκινήσει το τέλος, την καταστροφή για τους δικούς της αρρωστημένους λόγους, όπου ο ήλιος πρακτικά θα κάνει ένα, ας το πούμε, μια καταστροφή και θα, όλα θα γίνουν συνοθήλεμα. Η Λάρα προσπαθεί να το, να το αποτρέψει αυτό και τα καταφέρνει. Ένα παιχνίδι λοιπόν με πολύ jungle element, το οποίο είναι σαν να βρίσκομαι και εγώ κάπου εδώ με τη Λάρα τώρα, παρέα, ή κάπου εδώ να είναι η Λάρα, χωμένη και δεν τη βλέπω. Εσείς την είδατε? Κάπου τη βλέπω εγώ. Για πάμε όμως να περάσουμε τώρα και στο τελευταίο, το οποίο είναι το νούμερο 1. Πιστεύετε ότι μπορείτε να το μαντέψετε? Και πριν περάσουμε στο νούμερο 1, δεν γινότανε να μην κάνω στάση σε ένα τρομερό σημείο και πολύ δημοφιλές, το μοναστήρι της Μονής της Προυσιώτισσας, ο Προυσός δηλαδή, στο χωριό και στην περιοχή του Προυσού. Ένα μοναστήρι το οποίο είναι πρακτικά λαξευμένο πριν από πάρα πολλά χρόνια μέσα στο βράχο και αργότερα οικοδομήθηκαν και οι ξενώνες και τα περισσότερα σημεία. Όφυλα ένα τάμα στην Παναγιά την Προυσιώτισσα και αφού μου το πραγματοποίησε, έπρεπε να πάω λοιπόν και να το ολοκληρώσω. Ένα τρομερό σημείο μέσα στο δάσος, σε γκρεμούς, σε χαράδρες, στα έλατα, στη φύση. Ένας πολύ δημοφιλής προορισμός που πραγματικά όσοι δεν το γνωρίζετε και δεν το έχετε επισκεφτεί, θα σας παρότρινα ότι αξίζει τρομερά να το επισκεφτείτε στο μέλλον και φυσικά να ανάψετε και ένα κερί στην Παναγιά την Προυσιώτισσα. Και φτάνουμε στο νούμερο 1, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι το αγαπημένο μου σε αυτή την επιλογή, καθώς αναμειγνύει στοιχεία. Αν θυμάστε, σας είπα πιο πριν ότι στις top 3 αγαπημένες μου ταινίες είναι Jurassic Park, Indiana Jones, Τελευταία Σταυροφορία και Batman Returns. Στο νούμερο 2 ήταν το Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft, σε ένα κρεσέντο ζούγκλας και τα λοιπά. Θα ήταν λοιπόν πολύ κρίμα να μην είναι στο νούμερο 1 ένα παιχνίδι το οποίο μπλέκει στοιχεία Indiana Jones και Tomb Raider. Οπότε λοιπόν, οι περισσότεροι από εσάς να το έχετε καταλάβει, μιλάμε για το Uncharted Drake's Fortune PS3 2007. Το πρόβλημα ποιο ήτανε? Ότι δεν το έπαιξα στην ώρα του. Βέβαια δεν έχει και τόσο σημασία, αφού εν τέλει το έχεις παίξει και το έχεις λατρέψει και. Καθώς εγώ το 2007, όταν βγήκε σαν exclusive τίτλος του PS, εγώ ήμουνα στη φάση Xbox, συνεχίζοντας από το Xbox Original και το Dreamcast και το GameCube που είχα στην 6η γενιά, και PC. Είχα μπλέξει πολύ άσχημα με το World of Warcraft από το 2004 μέχρι το 2012. Η main μου απασχόληση ήταν δηλαδή το PC, World of Warcraft, και σε δεύτερη μοίρα ήταν η κονσόλα, το Xbox 360, που εννοείται ότι πέρασα φοβερά μαζί του. Και έτσι λοιπόν, παρότι ήμουνα στα δρόμενα, έβλεπα τι κυκλοφορούσε. Κάτι υπάρχει εδώ πάνω. Κάτι μεγάλο. Anyway, δεν νομίζω να είναι πάλι ο κυνηγός. Να πούμε ότι ήξερα λοιπόν τι παιχνίδι ήταν.
Και δεν το έπαιξα. Το χάσα λοιπόν στο launch. Γιατί δεν είχα PS3. Προτιμούσα το 360. Το 2013 μπαίνω σε μια νοοτροπία να αρχίζω να μαζεύω κονσόλες που είχαν κυκλοφορήσει λίγο παλιότερα και δεν είχα. Και μια από αυτές λοιπόν ήταν να πάρω το πρώτο το PS3, το FAT. Και δυστυχώς δεν βγήκε να πάρω αυτό το πρώτο μοντέλο που παίζει τα PS2 παιχνίδια. Πήρα ακριβώς το επόμενο. Anyway, πραγματικά τα δύο παιχνίδια που πήρα πρώτα μαζί με το μηχάνημα, καθώς το ένα το είχε ήδη μέσα, το God of War το 3, το οποίο πάθα σοκ, ήταν το Last of Us και το Drake's Fortune, παιδιά. Και φυσικά δοκίμασα πρώτο το Drake's Fortune, καθώς στα άλλα, εντάξει, τα God of War ήξερα τι θα δω στην κλίν. Εντάξει, το Last of Us δεν ήξερα τι θα δω, απλά επειδή υπήρχε το στοιχείο λοιπόν του Indiana Jones και του Tomb Raider στο Drake's Fortune, αποφάσισα να διαλέξω εκείνο. Έτσι λοιπόν ξεκινάω αυτό το παιχνίδι και από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα έπος στην κυριολεξία. Μια παιχνιδάρα με πλούσιο story, πολύ μεγάλη, πολύ βάθος στο gameplay του. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι έδειξε τις επιρροές του από άλλους τίτλους, π.χ. Gears of War, το πώς καλύπτεται, πώς αμήνεται τα πυρά κτλ. Ένα παιχνίδι που η Naughty Dog, η εταιρεία η οποία το ανέπτυξε, ήθελε να πάει σε ένα διαφορετικό level, να δείξει κάτι διαφορετικό. Τι έχουμε εδώ, μια σαυρούλα όμορφη. Και να αναδείξει ένα παιχνίδι exclusive του PS3, το οποίο θα κάνει ένα κακό χαμό. Τον έκανε, καθώς πούλησε νομίζω πάνω από 2 εκατομμύρια κόπιες στον πρώτο μήνα κυκλοφορίας ή στις 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Το story είναι πολύ δυνατό. Ο Nathan Drake λοιπόν είναι απόγονος ενός κατακτητή του 16ου αιώνα, του Sir Drake, όπου ο Nathan βρίσκει κοιμήλια στο βάθος των γενεών της οικογένειάς του με στοιχεία για να ανακαλύψει τον χαμένο θρυλικό θησαυρό του Ελντοράντο σε κάποιο σημείο στα βάθη της Λατινικής Αμερικής. Μόνο και μόνο αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ δυνατή. Το παιχνίδι σε πάει παντού. Καταρχήν εκτυλίσσεται μέσα σε ζούγκλα, έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σε πάει στη ζούγκλα, σε πάει σε αρχαίους ναούς τον Μάγιαν. Να, και εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ίδια σημεία. Αυτά είναι όλα κατασκευές Μάγια. Βλέπετε εδώ, υπάρχει κάποιο secret εδώ μέσα, κάποιο combination για αυτό το passage εδώ. Σας έχω φέρει δηλαδή στο απόλυτο σημείο που θα ερχόταν και ο Nathan στο παιχνίδι. Και έτσι προχωράει, βαθαίνει κι άλλο το παιχνίδι και φτάνεις μέχρι και σε μια εγκαταλειμμένη βάση των Ναζί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ θυμίζει λίγο η Ιντιάνα Τζόουνς που πατάς. Ιδάλλως ανοίγει από κάτω ο γκρεμός, τελευταία σταυροφορία. Σε μια εγκαταλειμμένη λοιπόν βάση U-Boat που δείχνει ότι και οι Ναζί ψάχνανε κάτι ιδιαίτερο σε εκείνο το μέρος. Το story συνεχίζει μετά από πάρα πολύ μπιστολίδι, καθώς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι στο κυνήγι και στο κυνηγητό του Nathan για το ποιος θα πρωτοβρει το θησαυρό του Eldorado. Ένα καταπληκτικό action με πολλά στοιχεία platforming παιχνίδι και puzzles εννοείται και αρκετούς γρίφους. Έχει και μια σχετική δυσκολία. Έχει να κάνεις πάρα πολλά objectives, να βρεις τα περίπου 60 κοιμήλια τα οποία ξεκλειδώνουν in-game bonuses σε δεύτερο run ή πώς δημιουργήθηκε το παιχνίδι, art του παιχνιδιού κτλ. Πολλοί το έχουν κατακρίνει ότι έχει μικρή ιστορία. Εγώ διαφωνώ. Είναι μια χαρά το length, το βάθος αυτής της περιπέτειας. Πολύ δυνατή. Σε πάει δηλαδή σε πάρα πολλά σημεία, κολυμπάς σε ανοιχτά περιβάλλοντα, ανεβαίνει σε τζιπ,
οδηγάς, ρίχνεις από πίσω με πολυβόλα, ανεβαίνεις σε, πες το, σε jet ski, παρέα με τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, την Έλενα, την Χέλεν και τον μέντορά του, τον Σάλιβαν. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Φυσικά να πούμε ότι η επιτυχία αυτού του τίτλου δεν άφησε την Naughty Dog με σταυρωμένα χέρια και συνέχισε με τις επόμενες συνέχειες, το 2 και το 3, και φυσικά όταν βγήκε το PS4 βγήκε το Uncharted το 4, το οποίο πραγματικά, παιδιά, το θεωρώ, τι να πω, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει, και έχω λίγο στεναχωρεθεί που βαδίζουμε μετά τα μισά της γενιάς PS5 και δεν έχει εμφανιστεί Uncharted. Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Πιστεύω όμως ότι κάτι θα γίνει προς το τέλος. Υπάρχει επίσης, για το PS4 έχει βγει το Collection, όπου μπορεί κάποιος να παίξει τα πρώτα τρία παιχνίδια σε περισσότερα frames, σε 1080 ανάλυση, 60 frames. Όπως φυσικά είχε βγει και ένας spin-off τίτλος. Όλα πολύ ωραία παιχνίδια. Εγώ έχω πάρει την τριλογία αυτή και το collection της τριλογίας για το PS4 και απλά την έχω, δεν την έχω παίξει, αλλά το λέω καιρό και θέλω να το βάλω στο PS5 για αυτό το λίγο extra graphic boost από το hardware του PS5 συγκριτικά με το PS4. Νομίζω θα είναι και αυτό μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία εκεί. Και αυτά, νομίζω ότι είπα αρκετά και για τον Drake's Fortune. Νομίζω ότι έφτασε το τέλος αυτό. Πάω να φύγω από αυτή τη ζούγκλα, γιατί πραγματικά ο Hunter νιώθει Hunted εδώ μέσα. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το διπορικό, αυτό το ωραίο εξωτερικό βλογκάκι. Πάμε, παιδιά. Εντάξει, τώρα αφού εδώ ετοιμάζομαι να σας δώσω πλανάρα πάνω στο βέλοχι, τι να δω πάλι. Το φιδάκι ο διαμαντής. Μικρό κι αυτό, βέβαια, πιο μεγάλο από το άλλο. Γεια σου. Όχι, έχετε κάνει μερμίγκι. Το φάει, δεν το φάγε. Γεια σου, φιδάκι. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το 10-1 Jungle Games Vlog. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το ιδιαίτερο επεισόδιο που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Καρπενήσι. Στα Rolling Credits θα δείτε όλες τις τοποθεσίες, περίπτωση που σας άρεσε κάτι και θα θέλατε να το επισκεφτείτε εσείς μελλοντικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως είπα, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο παιχνίδι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε ένα subscribe, ένα like, ένα comment και ένα share για να βοηθήσετε το κανάλι και την προσπάθειά του. Να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the home, frozen by the scene. Portraits seem to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey, everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine, take me to my grave.
good part of who I am today.